Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Συντυχάκη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Συντυχάκη, για βοηθήστε μας τώρα κατά τη γνώμη σας το δίλημα της κάλπης που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα στηθεί πανελλαδικός 21 Μαΐου. Ποιο είναι το δίλημα της κάλπης? Και είναι και το διαφορετικό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί άκουσα τη φράση που είπατε πριν συνδεθούμε. Το πραγματικό δίλημα και το διαφορετικό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που κινούνται στην ίδιο άξονα, στην ίδια λογική, είναι ή θα είναι δυνατός ο λαός, άρα και ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ή θα είναι δυνατή μια οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είτε μονοκομματική, είτε συμμαχική κτλ., και ο λαός αδύναμος. Αυτό είναι το βασικό δίλημα. Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, και με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, το λέει βέβαια και ο κύριος Τσίπρας ενίοτε, να μην τυχόν και έχουμε ακυβερνησία. Πρέπει να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το θέμα είναι πραγματικά θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα περνάει αντιλαϊκούς νόμους, διότι τα σχέδια της επόμενης μέρας είναι πολύ συγκεκριμένα. Και σε αυτά τα σχέδια έχουν συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα κόμματα. Έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό το νέο υπερμνημόνιο, που είναι ο λάκκος των λεόντων για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της Ευρώπης βέβαια, γιατί αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πάνε για την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση, τις πράσινες business, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και ξέρετε, έχει συμπιεστεί το εισόδημα χρόνια ολόκληρα με την κρίση, με τρία μνημόνια. Απανωτά χαράτσια, φόρους. Κύριε Συντυχάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή σας ακούμε προσοχή τόση ώρα που μιλάτε και θέτετε κάποια πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα, δεν σας κάνει εντύπωση όμως ότι ο κόσμος φέρνει στις δημοσκοπήσεις σταθερά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα κακά συμβαίνουν? Δεν με παραξενεύει αυτό. Ξέρετε. Δεν θα έπρεπε να έχουν γυρίσει την πλάτη οι ψηφοφόροι? Βεβαίως, θα σας πω, ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, σε ένα αστικό κράτος που έχει όλα τα μέσα και τις δυνατότητες και να μπορεί ακόμα να χειραγωγεί, να ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ελέγχει με διάφορους μηχανισμούς σε πολύ μεγάλο βαθμό μέρος της συνείδησης του ελληνικού λαού και της νεολαίας. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια, υπάρχει θυμός και οργή, η οποία εκφράζεται. Νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες με 2,5 εκατομμύρια λαού στον δρόμο, λαού και νεολαίας, με αφορμή αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών, ναι, που ξέρετε δεν ήταν μόνο το έγκλημα. Και φαίνεται να ενισχύθηκε, κιόλας το Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Ναι. Εκφράζεται άλλωστε και στις φανερές δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερο στις δημοσκοπήσεις που δεν φαίνονται, δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα αυτής της κινητικότητας των μαζών. Το βλέπουμε και στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό. Το βλέπουμε στη Γερμανία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην Αγγλία για την ακρίβεια. Στη Σουηδία, στην Ουγγαρία πιο μπροστά. Στον Καναδά. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Συντυχάκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα μαζών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν λέει αυτό ακριβώς. Ότι έχουν προδιαγεγραμμένο έγκλημα για μετά τις εκλογές, σε εισαγωγικά, με την να περάσουν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτό που σήμερα λέει το ΚΚΕ είναι θα υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση σε ρόλο ανάσχεσης, κόντρα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και καμία άλλη πολιτική δύναμη. Κύριε Συντυχάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.